στο γραφείο του κ. Φανούση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Και θα κάνουμε μια συνέντευξη σε όλες τις ύλες να φέρουμε τόσο σύντομα. Καλά. Σας κάνω την πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το δίλημα συνταγματική αναθεώρηση ή συντακτική εθνοσυνέλευση? Κοιτάξτε, η συντακτική εθνοσυνέλευση είναι κάτι πολύ γοητευτικό. Ανάμεσα σε άλλους και ο καθηγητής ο Κατρούγκαλος το είχε προτείνει και μάλιστα είχα γράψει εγώ ότι συμφωνώ γιατί είναι γοητευτικό. Δηλαδή, κλείνεις μια εποχή και ανοίγεις μια καινούργια εποχή από το μηδέν, ας πούμε. Όμως, ούτε η Αθηνή, το Σύνταγμα το ίδιο, ούτε οι πολιτικές συνθήκες σου επιτρέπουν να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν είμαστε σε μια περίοδο τέτοιας κρίσης θεσμών ή να προέρχεται από μια εκτροπή, ένα πόλεμο ή μια δικτατορία, ώστε να μπορέσει με μια συνταγματική βάση και μια συμφωνία του πολιτικού συστήματος να προχωρήσει αυτό. Άρα, εκ των πραγμάτων θα πάμε σε μια συνταγματική αναθεώρηση. Επαναλαμβάνω, η ιδέα είναι γοητευτική, διότι είναι βαθιά ανατρεπτική. Δεν σημαίνει ότι αν ήταν συντακτική θα ήταν αναγκαστικά και καλύτερες οι διατάξεις από αυτές που θα φτιάξουμε, ελπίζω, με συνταγματική αναθεώρηση στη διαδικασία, αλλά έχει την αίσθηση ότι ξεκινάς από το μηδέν και ότι είσαι ελεύθερος να κινηθείς μέσα στα άρθρα. Είπατε, έχει την αίσθηση. Οπότε, μέσα από τους θεσμούς και μέσα από τις διαδικασίες, δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία. Κοιτάξτε, υπάρχουν τα άρθρα τα οποία δεν μπορείς να αναθεωρήσεις, έτσι δεν είναι? Υπάρχει από εκεί πέρα η συνταγματική αναθεώρηση. Ξέρετε, δεν είναι ένα πασπαρτού που λύνει όλα τα προβλήματα, τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά της χώρας. Πρέπει να δεις λοιπόν το πολιτικό σύστημα με τις δυνάμεις που εκφράζονται και που κυρίως συζητάνε με την κοινωνία και δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα 10 συνταγματολόγων, ποιες από τις διατάξεις τις λοιπές θεωρούν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν και προς ποια κατεύθυνση και για ποιο λόγο. Άρα λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι ότι θα έπρεπε να μπορούσε να αναθεωρήσει 120 όσα είναι τα άρθρα τώρα. Το ζήτημα είναι ότι αυτά που θα επιλέξει, η στήριξη που θα έχουν και η κατεύθυνση που θα έχουν, να εκφράζουν και να αντιπροσωπεύουν πραγματικά τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το ζητούμε όλο κατά λόγο. Χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτεύματος. Αλλαγή πολιτεύματος θα σήμαινε τι? Να δώσουμε μεγαλύτερες εξουσίες στον πρόεδρο της Δημοκρατία, αν μιλάμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε για τη Βασιλεία. Εγώ προσωπικά δεν μιλάω γι' αυτό, κύριε Πανούση. Κοιτάξτε, να πάμε σε τι πράγμα. Έχουμε προεδρευόμενη δημοκρατία. Να πάμε σε προεδρική δημοκρατία. Να πάμε σε μη δημοκρατία. Και να πάμε σε βασιλεία. Να πάμε σε αριστοκρατία. Δεν πάμε σε αυτά. Να πάμε σε λαϊκή δημοκρατία, αν υπονοείται κάτι τέτοιο. Αυτό θέλει επαναστατικές διαδικασίες. Δεν θέλει θεσμικές διαδικασίες. Αν μια χώρα θέλει να ανατρέψει, όχι να αναθεωρήσει με συνταγματικό τρόπο μέσα από τις συνταγματικές διαδικασίες και το Σύνταγμα, το πολίτευμα, αλλά να το ανατρέψει, αυτό είναι διαδικασία άλλου τύπου. Άρα λοιπόν το μόνο ερώτημα που κατά τη γνώμη μου τίθεται αυτή τη στιγμή, που δεν συμπαρασύρει ζητήματα δημοψηφισμάτων ή άλλης άμεσης δημοκρατίας που μπορεί να θέσεις και μέσα από το πλαίσιο, είναι αν θα πας σε μια προεδρική δημοκρατία με την έννοια της ενίσχυσης των εξουσιών αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας και της διαφοροποίησης διαφόρων άλλων στοιχείων. Ως γνωστόν, ακόμα και στην Κύπρο ή στη Γαλλία που έχουμε προεδρική δημοκρατία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτός που ορίζει την κυβέρνηση, έτσι, δεν είναι πρωθυπουργοκεντρικό, είναι πρωθυπουργοκεντρικό το σύστημα. Δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει αυτή η τάση ή ότι αυτή η τάση θα ήταν καλή αυτή τη στιγμή ως εξισορρόπηση των εξουσιών ενός Προέδρου Δημοκρατίας που έχει μια δύναμη να αναπέμπει προεδρικά διατάγματα ή να παρεβαίνει σε ζητήματα πολιτικής. Αυτό έληξε το 85-86 με την αναθεώρηση την πρώτη Ανδρέα Παπαδρέου του Συντάγματος και δεν φαίνεται να το ζητάει και κανένας. Άρα μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε, νομίζω. Πιθανόν να αυξηθούν κάποιες αρμοδιότητες του Προέδρου, αλλά όχι να μετεξελιχθεί το όλο σύστημα. Μάλιστα. Προχωρήσουμε στην επόμενη. Είστε εγκληματολόγος. Γνωστό αυτό. Ποια είναι τα εγκλήματα που έχετε εντοπίσει το τελευταίο χρόνο και σχετίζονται με το ελληνικό σύστημα αντιπροσώπευσης? Εντάξει, θέλει μια διαφοροποίηση. Γιατί εύκολα λέμε είναι έγκλημα. Βλέπεις συμπεριφορά ενός ανθρώπου,
κλαίει το παιδί του, αυτός είναι αδιάφορος γιατί κάτι βλέπει την τηλεόραση. Τι πατέρας, εγκληματίας, είναι έγκλημα αυτό που κάνεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το έγκλημα? Ή θα συζητάμε για το έγκλημα του ποινικού κώδικα, ή θα συζητάμε για τις συμπεριφορές που έχουν μια απαξία κοινωνική, ηθική, αυτό το δεύτερο, πολιτική. Οπότε διευρύνεις πια και λέμε έγκλημα, συλλογιόμαστε, έτσι δεν είναι? Αυτά που θα ονομάζαμε εγκλήματα κράτους, γιατί υπάρχει αυτή η έννοια των εγκλημάτων κράτους, έχουν να κάνουν με τι, κατά βάση, με τη διαφθορά. Δεδομένου ότι υπάρχει διαφθορά πολύ μεγάλη στην Ελλάδα, προερχόμενη και από τα πάνω και από τα κάτω, αλλά τώρα συζητάμε για τα από τα πάνω, έτσι δεν είναι? Με τη διαπλοκή, με ζητήματα ατιμωρησίας των κρατικών λειτουργών, εκεί μέσα βάζει όλα τα δεμασιλίας, ποινική ευθύνη και υπουργών κλπ. Και εν μέρει στα εγκλήματα κράτους θα μπαίνει και όλο το σύστημα της καταστολής, δηλαδή της περιστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και της καταστολής πέραν της αναγκαίας για την ένωμη τάξη, έτσι, των αγκαίων περιορισμών. Αυτό είναι. Τώρα, από και πέρα, τι εμπεριέχει το πολιτικό σύστημα? Απ' όλα. Απ' όλα θα έλεγα όμως σε μια σχετική συμπαιγνία μέχρι στην ενοχή, όχι μόνο την κοινωνία, αλλά με την ελίτ της κοινωνίας, με πολλά στρώματα της κοινωνίας. Δηλαδή η διαφθορά, ξέρετε, παραδείγματος χάρη, είναι η γκρίζα, η μαύρη και η άσπρη. Θα σταθώ στην γκρίζα. Η γκρίζα είναι αυτή που μερικοί θεωρούν ότι είναι διαφθορά, μερικοί θεωρούν ότι δεν είναι διαφθορά. Το φακελάκι παλιά, το γρηγορώσιμο. Αυτό το γέννησε η εξουσία, αλλά έπαιξε και η κοινωνία, η αναμέρωση, επαναλαμβάνω. Άρα πολύ δύσκολα θα έλεγα εγώ ότι υπάρχουν κάποια πολιτικά εγκλήματα τα οποία ανήκουν στη σφαίρα της πολιτικής. Κρατάω μια επιφύλαξη. Αν κανείς δει το οικονομικό σύστημα ως εγκληματικό, το εισαγωγικό πάντα μιλάμε έτσι, δηλαδή ότι ο καπιταλισμός παράγει ορισμένα πράγματα, και αφού σε καπιταλιστική χώρα αυτά τα οποία συμβαίνουν βλέπει Siemens, έτσι, δεν το δεις από μια του ποινικού δικαίου ότι είναι διαφθορά αξιωματούχων, έτσι, αλλά το δεις από τη μεριά της πολιτικής, ότι δεν μπορεί να ζήσει ένα καπιταλιστικό σύστημα αν δεν διαφθείρει, αν δεν έχει δηλαδή σύμπραξη της πολιτικής διαφθοράς. Πράγματι, έτσι, υπάρχουν κάποια εγκλήματα που μπορούν να απεκτούν μόνο. Αυτά ονομάζονται δε του υψηλού καπέλου. Είναι σε διαφοροποίηση από του λευκού κολάρου που είναι των επιχειρηματιών, είναι του υψηλού καπέλου. Δηλαδή πρέπει να είσαι υπουργός και πάνω για να παίξεις αυτά τα θέματα. Ναι. Θα αναγκαστώ να επιμείνω. Τον τελευταίο ένα χρόνο υπάρχει κάτι το οποίο έχετε ανακαλύψει που δεν ξέραμε μέχρι τώρα? Δηλαδή... Και δεν μου το λέτε εσείς για να το σχολιάσω, γιατί δεν πάει το μυαλό μου. Μπορεί να είναι κάτι και να μου το γίνει αυτό. Σας ρωτάμε ως άνθρωπο που είναι στην κυβέρνηση και μέσα στα πράγματα. Θα επανέλθω να σας πω ότι είμαι βουλευτής Δημοκρατικής Αριστεράς. Δεν είμαι κυβερνητικός βουλευτής, για να το λύσουμε αυτό. Μα δεν στηρίζετε? Άλλο αυτό στηρίζουμε τώρα. Μόλις βγήκα από ένα όχι στο σχέδιο Αθηνά. Σαφώς στηρίζουμε την κυβέρνηση πολιτικά, με την έννοια ότι. Αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε βουλευτής Δημοκρατικής Αριστεράς είναι κυβερνητικός βουλευτής, με την έννοια ότι παίρνει γραμμή από μια κυβέρνηση. Αν δημοκρατική αριστερά. Αυτό, αλλά όχι, αυτή είναι η έννοια, δεν το λέτε εσείς. Η έννοια είναι αυτή, ότι είσαι κυβερνητικός. Ανήκει δηλαδή. Δεν ανήκω εκεί. Αν η δημοκρατική αριστερά σε κάποια ζητήματα συμφωνεί ή διαφωνεί, αυτά τα χειριζόμαστε μεταξύ μας. Αλλά κάτι που να έχω δει στον χώρο αυτό που ονομάζεται, που να διαφέρει. Έτσι, να διαφέρει από το τι ήταν πριν ένα μήνα, πριν δύο χρόνια, πριν ένα χρόνο, δεν έχω εγώ την πείρα να δω πώς λειτουργούσαν τα πράγματα. Δηλαδή η λογική της συγκάλυψης, σκανδάλων πάντως χάρη, πάντα υπήρχε. Τώρα είναι πιο ορατό το σύστημα. Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί. Η λογική του, αφού είναι τα πράγματα ξεπεράσει ένα όριο, δίνουμε στο λαό πέντε κεφάλια για να σώσουμε τα 95 άλλα. Εννοώ των ενόχων, έτσι. Τραγικό αυτό. Έτσι. Πάντα υπήρχε. Θέλω να πω, ναι, τραγικότατο. Αλλά εδώ συμβάλλει και η δικαιοσύνη, η οποία θέλει να δώσει αίμα στο λαό, όσο και καλά, και με υπερβάλλοντα ζήλο. Ενώ επί 20 χρόνια δεν τον είχε αυτό το ζήλο, γιατί τα βλέπει και τότε. Δεν βλέπω κάτι πραγματικά το ιδιαίτερο. Μάλιστα. Προχωρήσουμε. Ανακριτότητα βουλευτών. Ναι, όχι και σε ποια βάση? Εγώ θα συμφωνούσα με ό,τι θέλετε για το ζήτημα του ελέγχου και δι' αυτού του τρόπου των βουλευτών, εάν είχαμε λύσει το ζήτημα της αναγόρευσης, δηλαδή το πώς ακριβώς προτείνονται και εκλέγονται οι βουλευτές. Εάν το είχαμε λύσει αυτό,
Δηλαδή ότι είχαμε τέτοια σοβαρή κομματική δημοκρατία που δεν μας χρειαζόντουσαν ψήφοι αλλά λίστα. Αν είχαμε λιγότερα προνόμια στους βουλευτές, μέχρι κανένα δηλαδή κατά τη γνώμη, και αν είχαμε θητείες στους βουλευτές, δεν μπορεί να κάνει 40 χρόνια. Όχι ότι είναι κακός άνθρωπος, αλλά αποκτά κακές συνήθειες και δημιουργεί και κακούς κύκλους γύρω του. Έτσι. Τότε πράγματι θα μπορούσα να το συζητήσουμε. Η προσωπική μου γνώμη, όμως, τελείως προσωπική γνώμη, έτσι, μην παρεμηνευθεί, είναι ότι ανακαλεί αυτός που σε έστειλε. Δεν ανακαλεί ένας άλλος. Έτσι. Δηλαδή, αν έχουμε την απευθείας προσφυγή, δηλαδή την ψήφο του λαού και ψηφιστώ εγώ, δεν μπορεί να με ανακαλέσει ο πρόεδρος του κόμματος. Είναι άλλο όργανο. Αν αντιθέτως έχουμε τη λίστα και βάσει της λίστας εξελέγει, μπορεί ο πρόεδρος να το κάνει μέσα από τις δημοκρατικές εσωκομματικές διαδικασίες. Τώρα το ερώτημα είναι ότι αν δεχτούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε διαπλοκές, εμπλοκές, συνενοχές κλπ. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, ένα βουλευτή ο οποίος ακριβώς επειδή αντιστάθηκε στο σύστημα, το ίδιο το σύστημα τιμωρώντας το να δημιουργεί τη γενική αίσθηση ότι αυτός πρέπει να φύγει, διότι είναι άχρηστος, διότι είναι τώρα κλπ. Αλλά δεν ήταν άχρηστος, ήταν έντιμος. Άρα όλα τα ζητήματα της ανάκλητότητας κλπ. Πρέπει να δούμε πάρα πολύ καλά την αξιοπιστία των εγγυήσεων των διαδικασιών έτσι, και της διαφάνειας. Διαδικασιών. Γι' αυτό σας ρώτησα και σε ποια βάση και ποιες παραμέτρους. Σας λέω, εγώ θα ξεκινούσα από όλη τη διαδικασία της επιλογής, πώς επιλέγεται, πώς εκλέγεται, τι δύναμη έχει η κοινωνική ομάδα. Διότι η κοινωνική ομάδα, όπως τη ζω εγώ, δεν έχει αναγκαστικά αυτό που φανταζόμουν ως δύναμη. Έτσι. Ποιος τελικά έχει τον τελευταίο, αλλά τον κρίσιμο ρόλο σε ένα κόμμα, η κομματική οργάνωση, η ομάδα του Προέδρου ή οι βουλευτές. Παράδειγμα. Θεωρητικό είναι το παράδειγμα, μην παρεμπνευτεί. Όλα αυτά δεν τα έχει λύσει η Ελλάδα. Η Ελλάδα ζούσε μέσα από μονοκομματικές κυβερνήσεις, με έναν αρχηγό, έτσι, πρόεδρο, όπως θα το πείτε, και με την παρέα του. Δεν τέθησαν ποτέ αυτά τα ζητήματα. Μακάρι να τεθούν τώρα λόγω κρίση και λόγω τρικομματική που θέτει ζητήματα ή αναδεικνύει ζητήματα που δεν τα ξέρω. Ναι, αναγκαζόμαστε να σας βάλουμε σε ένα υποθετικό ερώτημα για να σας κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θεσμός ανακλητότητας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν προεκλογικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις. Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα να κρίνεστε βάσει αυτών σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή να υπάρχει μια διαδικασία βάσει της οποίας θα μπορείτε να παραμένετε βουλευτής ή σε κάποια θέση ευθύνης ή όχι, αν έχετε τηρήσει ή όχι αυτά που έχετε πει. Εξαιρετική. Εγώ υπέρ της αξιολόγησης. Υπέρ της αξιολόγησης. Και μάλιστα, σε ένα άρθρο μου πριν τρεις μέρες στη μεταρρύθμιση στην ιστοσελίδα, λέω πώς οι βουλευτές πρέπει να αντισταθούν στους δοτούς υπουργούς και λέω περίπου αυτό. Ότι δεν μπορεί οι βουλευτές να μην ελέγχουν τους υπουργούς. Επειδή μπήκε ένας υπουργός, θα παρασύρει τα επόμενα 1, 2, 3, 4 χρόνια τους βουλευτές να ψηφίζουν ό,τι αυτός έχει σκεφτεί, έχει συμφωνήσει. Το ίδιο ισχύει για τους βουλευτές. Πρέπει να αξιολογούνται. Δεν γίνεται αλλιώς. Για να σταματήσουν τα ψέματα, να σταματήσουν οι υποσχέσεις, να σταματήσουν οι κολοτούμπες, να σταματήσουν όλα αυτά. Γιατί ούτε αυτό είναι υγιές να έχεις, όπως έχω τώρα, 13-15 ξέρω εγώ, ανεξάρτητους. Έτσι, ξαφνικά γίνονται νέα κόμματα, νέα κόμματα, ούτε αυτό είναι υγιές φαινόμενο. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει μια συνέχεια και συνέπειση. Περιμένουμε την υποστήριξή σας σε αυτά. Κοιτάξτε, αυτά που σας λέω και αυτά που υπογράφω, φαντάζομαι. Δηλαδή, φαντάζεστε να βγάλω σε μια τέτοια και να πω τα ανάποδα. Τώρα, πόσο θεσμικά περνάνε αυτά είναι ένα άλλο ζήτημα, παραλαμβάνω, γιατί δεν είσαι μόνος σου. Και εμείς με τον τρόπο μας αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή. Να δούμε τι λέτε, ώστε να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Συμφωνώ. Σε επαναλαμβάνω, αν γίνει μια συζήτηση στη Βουλή πάνω σε αυτό το θέμα, να είστε βέβαιοι ότι θα πω ακριβώς αυτά που σας λέτε τώρα. Πολύ ωραία. Εμπιστεύεστε στη σοφία του λαού να λαμβάνει αποφάσεις με διαβουλεύσεις και δημοψηφίσματα. Θα αφαιρέσω τη λέξη σοφία. Πιστεύω ότι ο λαός είναι ο πρωταρχικός στοιχείο του κράτους. Και πέραν του συντάγματος που λέει εν ονόματι του λαού κλπ. Σημαίνει ότι ο λαός πρέπει να μιλάει. Τώρα μιλάει σοφά ή όχι, αφήστε το, θα το κρίνει ιστορία.
πρέπει να μιλάει. Το θέτω στη βάση του διλήμματος του έχουν οι Έλληνες την παιδεία ή δεν έχεις. Ναι, άμα είναι με την παιδεία θα σας πω ποιος έχει παιδεία, τι έχει παιδεία και θα ψηφίσουν 45 άνθρωποι. Και τι είναι παιδεία. Και τι είναι παιδεία. Και όλος έχει 10 διπλώματα, αλλά είναι απαίδευτος, ας πούμε, τελείως κλπ. Άρα αφήστε. Εγώ θεωρώ όμως ότι ο λαός στατικό στοιχείο και της δημοκρατίας προφανώς και του κράτους πρέπει να μιλάει. Άρα πρέπει να του δίνεις τη δυνατότητα να μιλάει. Πρέπει καταρχήν αυτό να αυτοοργανωθεί να μιλάει. Αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών, εμπαστός. Δηλαδή δεν, εκεί δεν σε πιέζει κανένας. Και μετά πρέπει να δούμε, να του δώσουμε θεσμικούς τρόπους να μιλάει. Την έχουμε αυτή την κουλτούρα. Δεν την έχουμε αυτή την κουλτούρα. Φοβάμαι δηλαδή ότι όποτε πήγε να μιλήσει ο λαός, με κάποιο τρόπο τώρα να υπερβάλλουμε, πότε το είχαμε. Θυμόσαστε τις ταυτότητες που κατέβηκαν 3 εκατομμύρια Έλληνες με το μακαριστού στην πρόταση. Άλλες φορές μαζευόντουσαν οι γειτονιές και απαγορεύαν το βράδυ να βγαίνουν έξω οι αλλοδαποί διότι ήταν επικίνδυνοι σε διάφορα χωριά, έτσι κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε την κουλτούρα, να μιλήσουμε στα σχολεία, να μιλήσουν οι γειτονιές, να μιλήσουν στα σπίτια, να το μάθουμε αυτό. Διότι αυτό δεν είναι τυπικό, ξέρετε. Είναι ουσιαστικό στοιχείο της δημοκρατίας. Διότι αν κατεβεί ο λαός να μιλήσει με τη λογική που μιλάει εδώ μέσα στη Βουλή ή στα κόμματα, δηλαδή 3, 2, 1, ακυρώνεται. Το ζήτημα είναι ο λαός να μιλάει. Είτε ανοίξει κόμματα, είτε ψηφίσει το ένα, είτε ψηφίσει το άλλο, σε σχέση με το αντικείμενο, με το θέμα. Το θέμα μας είναι οι ελευθερίες, τάδε. Με αυτό θα συζητήσουμε. Όχι να τηλεφωνώ στο κόμμα να μου πείτε από έτσι. Θα βλέπατε θετικά μια διαβουλευτική διαδικασία μέσα στη σχολεία ή την ένταξη ενός τέτοιου προγράμματος στη σχολεία από μικρές ηλικίες. Ναι. Και σοβαρή συζήτηση και βιωματική και παραδειγματική, όχι. Από έδραση. Η δημοκρατία είναι καλό πράγμα, παρακαλώ όλοι να. Αυτά τώρα τα λένε. Το ζήτημα να το καταλάβει. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι στην Ελλάδα τη συμμετοχική δημοκρατία την κάνουμε συνενοχική δημοκρατία. Δηλαδή να συμμετέχουμε για να αποδεικνύουμε το βάρος της κοινωνίας, του λαού, του πολίτη. Τελικά εμπλεκόμαστε δια τη συμμετοχή σε συνενοχή με την εξουσία. Δηλαδή συμμετέχω για να μου δώσει, να σου δώσω και να τα βρούμε. Όχι έτσι. Είναι άλλο θέμα ο λαός και η δύναμή του και άλλο πράγμα. Η εξουσία δεν είναι, ταυτίζονται αυτά. Και για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, έχετε καμία σχέση με τον Τζίμι τον Παρνούση? Αυτό δεν το μάθετε ποτέ. Απλώς σας πω το εξής, επειδή με ρωτήσατε. Λέει ο δάσκαλος, εγώ κάνω πολλές ομιλίες στα σχολεία. Στο 15-20 ομιλίες στα σχολεία. Λέει ο δάσκαλος λοιπόν, την Τετάρτη, αύριο θα έρθει ο κύριος Παρνούση. Α, τα παιδιά χειροκροτούν. Πάω τα έλμενα το πρωί εγώ, ο δάσκαλος το καταλαβαίνει κατά πάση, πάμε, το ξέρει. Πάω τα έλμενα το πρωί, παρουσιάζει ο δάσκαλος, ήρθε ο κύριος Πανούς, ήταν όλοι. Τι είναι αυτός? Λέω, κοιτάξτε, δεν είμαι ο Τζίμις, αλλά θα σας εξηγήσω τη σχέση μου. Ναι, για πες μας, σου λέω αυτά που θέλω να πω. Και φεύγοντας, θα μας το πεις τελικά τι σχέση έχεις. Δεν έχω καμία σχέση, δεν έχω. Αλλά το πληρώνω αυτό. Και βγαίνει ο Τζίμις ο Πανούς σε μια εκπομπή. Υπάρχει κάποιος λέει που βγαίνει ότι, και λέει ότι λέγεται Πανούς και είναι εγκληματολόγος. Ένας Πανούς υπάρχει, εγώ λέει, δεν υπάρχει άλλος. Λοιπόν, με αφορμή αυτό, έχει πει ένα στίχο «Αχ Ευρώπη, εσύ μας μάρανες». Και εγώ ρωτάω. Ούτε τις προϋποθέσεις είχαμε να μπούμε στην Ευρώπη, ακόμα δεν τις έχουμε, ακόμα μας κυνηγάνε για αυτά τα νούμερα που δεν έχουμε πιάσει και εξακολουθείτε να είστε σε μια φιλοευρωπαϊκή συμμαχία, ας πούμε, δυνάμεων. Τι γίνεται με την Ευρώπη τελικά? Εγώ προθέσω μια ανάλογη συνέντευξη. Είπα η Ευρώπη των λαών έχω 30 χρόνια ανταπόσου. Έχει ξεχαστεί. Ο διεθνισμός των λαών έχει ξεχαστεί. Διεθνοποιήθηκε το κεφάλαιο με την παγκοσμιοποίηση. Και ανεξάρτητα από τα ποια χώρα εκφράζει τη δυναμική μέσα στην Ευρώπη σήμερα, στην ουσία αυτό που όλοι λέγαμε ότι η Ευρώπη των ελευθεριών, των δικαιωμάτων, του πολιτισμού, και αυτό ήταν η Ευρώπη, ήταν η ευρωπαϊκή κουλτούρα, αυτό εννοούμε. Δικαιώματα, δίκαιο, πολιτισμό, ισότητα, αυτό εννοούμε. Έγινε τελικά τα κεφάλαια, τα αγαθά, οι αγορές κλπ. Η ένταξή μας στην Ευρώπη έγινε για πολιτικούς λόγους, προφανώς όχι για οικονομικούς. Δεν είχαμε ούτε την παραγωγή, ούτε τη δυνατότητα να έχουμε 500 εκατομμύρια δυνάμει αγοραστές κλπ. Πιθανόν και για εθνικούς λόγους όταν αποφασίστηκε. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει συζήτηση και να γυρίσουμε πίσω. Να γίνουμε να σκεφτούμε τι είχαμε πει, γιατί τα είχαμε πει, όπως και για το ευρώ πρέπει να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω. Αλλά θέλει λίγο ψυχραιμία. Διότι αν μπει αυτή η συζήτηση στη λογική αύριο φεύγουμε ή αύριο κάνουμε, δεν βγαίνει καμιά άκρη. Τώρα,
η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στην παγκοσμιοποίηση προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο. Αντίστοιχα, τα κράτη μέσα στην Ευρώπη προσπαθούν να παίξουν ένα ρόλο δυναμικής. Εγώ παρουσιάζω δεν πιστεύω σε αυτή τη θεωρία του Νότου. Έζησα στη Γαλλία και έκανα στη Γαλλία τις σπουδές μου. Αυτή η θεωρία ότι ο Γάλλος ψαράς είναι αλληλέγγυος με τον Έλληνα ψαρά είναι λάθος θεωρία. Δεν υπάρχει. Πολλές χώρες του Νότου, ας πούμε έτσι, ας αναγνωριόμαστε, έχουν μια άλλη ιστορική διαδρομή. Τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Γαλλία του Ναπολέοντα. Αυτά τώρα ότι ξαφνικά αυτοί θα δουν εμάς, όχι ανθρώπινα, μιλάμε πολιτικά ως τους εταίρους, όπως λέγαμε, θα βγει ο Λάντ και θα δει τι. Εγώ έτσι έλεγα, παιδιά, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Πάλι όχι ως προσωπικότητα, ως λειτουργία έτσι. Άρα λοιπόν, θα ζήσεις μέσα σε έναν κόσμο που λειτουργεί σχεδόν με διακυβερνητικό ημπέριο, θα ζήσεις σε μια Ευρώπη που λειτουργεί με τις συμμαχίες. Και μέσα σε αυτά, σαν μικρή χώρα, θα προσπαθεί να φτιάξει δικές σου συμμαχίες. Σας θυμίζω ότι ο Ελευθέρως Βενιζέλος έτσι πέρασε μέσα από την Αντάντα, από τους Γερμανούς κλπ. Και διπλασία στην Ελλάδα. Πάντα είμαστε μικρή χώρα. Δεν είναι ότι ξαφνικά καταλάβαμε το ότι είμαστε μικρή χώρα. Το θέμα είναι, έχεις εξωτερική πολιτική. Έχεις εθνικό στρατηγικό σχέδιο επιβίωσης. Κάνεις συμμαχίες. Διαλέγεις το σωστό χρόνο της κίνησης. Άμα δεν τάξεις όλα αυτά τώρα. Και η κίνηση των έξι που είχε να κάνει τότε, να θυμάσαι ο ύμνος του Ανδρέα Παπαδρέου, η μισή ήταν δικτάτορες, οι άλλοι μισοί του κρεμάζανε. Οι άλλοι που ήταν η κίνηση, υποτίθεται, του τρίτου ο κόσμος. Ναι. Άρα Ευρώπη μέχρι στιγμή. Τώρα πώς θα τη μετατρέψει από Ευρώπη του κεφαλαίου σε Ευρώπη των λαών, είναι θέμα και αγωνιστικότητας και διαφορετικών παραμέτρων. Η αλληλεγγύη, δηλαδή δεν υπάρχει λόγω και των χαρακτηριστικών των λαών. Αυτό μας είπατε εν ολίγης. Στην ιστορία, όχι. Κοιτάξτε, αλληλεγγύη στη βάση της ανθρωπιάς υπάρχει. Εδώ βλέπετε ότι είναι σεισμός στην Τουρκία, που δεν είναι Ευρώπη ακριβώς, και τρέξαμε αυτά. Υπάρχουν. Το ζήτημα είναι όταν πηγαίνει σε ένα επίπεδο επιβίωσης ή οικονομικής κρίσης των λαών, ο καθένας σκέφτεται με το λαό του. Τι να κάνουμε, ο Γάλλος είναι Γάλλος. Είναι la grandeur, το μεγαλείο της Γαλλίας. Ο άλλος είναι Ιταλός. Δεν πάνε να αγαπάει τον Έλληνα, αλλά. Τι θεωρεί ότι γίναμε όλοι αδέρφια, είναι λάθος θεωρία. Ισχύει. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, να παίξουμε πάλι με τη λέξη έγκλημα. Θεωρείτε ότι συνιστά έγκλημα ή τρομοκρατική ενέργεια η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να κλείσουν τράπεζες στην Κύπρο και να αναμονή μιας πολιτικής απόφασης? Πάλι θα απαντήσω στα ζητημένα πράγματα. Ή έγκλημα είναι ο ποινικός κώδικας, ή έγκλημα τα πάντα. Με την ίδια έννοια δηλαδή. Σου λέει κάποιος αγαπάω, λες εσύ δεν σ' αγαπώ. Τι λέξε έγκλημα, τρομοκρατία. Αν προκαλεί τρόμο κάτι, τρομοκρατία είναι και αυτή η έγκλημα. Φυσικά αυτή είναι. Προφανώς οι ενέργειες εν γέννη του καπιταλισμού ή του υπεριαλισμού, έγκλημα να μπαίνει σε μια ξένη χώρα στο όνομα της, πώς να το πούμε, της ανθρωπιστικής βοήθειας ή της εξαγωγής της δημοκρατίας. Εγκληματική ενέργεια. Μπήκανε στο Ιράκ, τι βρήκαν, δεν κατάλαβα. Ανθρωπιστική επέμβαση. Ναι, ναι. Αυτά έτσι, ή αυτό που η θεωρία του Μπούση, προληπτική νόμη άμυνα, επειδή θα με χτυπήσουν και χτυπάω πρώτος. Αυτά αν το δεις στο επίπεδο της ανθρωπότητας, αν το θες να το βάλεις στα εγκλήματα κάτι της ανθρωπότητας, έγκλημα είναι. Αλλά αυτό είναι η πολιτική. Και αν δηλαδή μπεις στη λογική να προσπαθείς να εξηγήσεις την πολιτική με όρους εγκληματικότητας, εγκληματολογίας, θα μπερδευτείς άσχημα. Άρα λοιπόν κάνεις μια αξιολόγηση με άλλα κριτήρια. Δηλαδή θα κρίνεις τον Χίτλερ ως ότι μικρός δεν ήταν καλό παιδί, τον μάλλον η μητέρα του δεν είχε καλή προσωπικότητα, δεν το κρίνεις γι' αυτό, κρίνεις για τις πολιτικές του κινήσεις. Σε ποιο βαθμό έβλαψε το λαό κλπ. Άρα το ζήτημα το αν ένα τραπεζικό σύστημα θα έπρεπε να λειτουργήσει με αυτό, να αντιδράσει με τον άλλο τρόπο, θα κριθεί φαντάζομαι με πολιτικούς όρους και με οικονομικούς ίσως, αλλά και με πολιτικούς όρους. Από το λαό της Κύπρου. Θα πει αυτό που κάνετε είναι απάνθρωπο, μας κατέστρεψε, μας δημιούργησε προβλήματα, δεν έχουμε να φάμε. Και στη δημοκρατία τον διώχνει τον άλλον, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σκεφτείτε πριν ήταν πριν, στην Ελλάδα, πριν 20-30 χρόνια, πριν ήταν, ποιοι ήταν οι διάτονες αστέρες και πού είναι αυτοί τώρα. Εκεί μπορεί να αντιδράσεις εσύ. Δεν αντιδράσεις αμέσως, εντάξει. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε ή να επιμείνουμε. Να προχωρήσουμε. Επιμένοντας, προχωρήστε. Όχι, όχι. Πάμε αλλού. Τι άλλο θα χρειαστεί να γίνει
για να αποσύρετε την υποστήριξή σας σε αυτή την κυβέρνηση, δηλαδή σαν κύριος Πανούσης, όπως βλέπετε το κατάσταση, την κατάσταση σαν ένα βαρέλι, πού είναι ο πάτος? Εγώ έχω αναρωτηθεί πού είναι το βαρέλι και θα σας πω γιατί. Διότι για να βρεις το πάτος του συστήματος, πάνω να πει ότι υπάρχει ένα οριοθετημένο σύστημα θεσμικό, πολιτικό, νομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, το οποίο δυστυχώς έχει χαμηλό πάτο. Εδώ προσπαθεί να καταλάβεις ποια είναι ακριβώς η φυσιογνωμία και η αυτογνωσία του Έλληνα και ο ρόλος της Ελλάδας μέσα στο νέο σύστημα. Διότι με την κρίση χάσαμε και αυτά που θεώρησαμε ότι είναι τα πλεονεκτήματα ή τα χαρακτηριστικά μας. Να δεις στρατηγικά πώς πρέπει να κινηθείς μέσα στην κρίση μας, δεν είναι άσχετο αυτό. Και να δεις μετά πώς ισορροπούν τα τρία στοιχεία. Δηλαδή, όταν λέμε συνήθως για τον πάτο, μιλάμε για οικονομικά παράγοντα, οικονομική πλευρά. Προσέξτε κάτι. Αν έχεις ένα πολιτικό σύστημα αναξιόπιστο και είναι, για να μην λέτε ότι θα επιμείνετε, και είναι, κουρασμένο, χωρίς πολλές ιδέες. Γενικεύω, αλλά λέω το βασικό του χαρακτηριστικό. Δεν πάει ότι όλοι είναι έτσι. Και αν έχει μια κοινωνία που δεν σου έχει καμία εμπιστοσύνη, που δεν πιστεύει στους θεσμούς και που ζει με έναν άναρχο τρόπο χωρίς κανόνες, ό,τι οικονομικά μέτρα, όπου να πάει να βάλει το βαρέλι, δηλαδή τον πάτο τον οικονομικό, θα το καταστρέψει. Παράδειγμα, αν το ΕΣΠΑ το πάρουν οι 5-10 παλιοί, πώς να τους πούμε τώρα, λαμόγια, τα οποία αναδιατάσσονται με άλλα ονόματα και ξαναπάρουν αυτή τα λεφτά και ξανακάνουν τα ίδια. Είχες λεφτά, πήγες να τα μοιράσεις. Κοίτα τι έγινε. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει τα τρία στοιχεία, δηλαδή το πολιτικό, το κοινωνικό και το οικονομικό, να πηγαίνουν μαζί, να γίνονται οι μεταρρυθμίσεις και στα τρία, να αλλάζουν και τα τρία. Στην Ελλάδα το έχουμε όλοι βάλει λίγο στα μαθηματικά, ότι 7-8-56 θα πάρουμε τη δόση, θα κάνουμε, ναι εντάξει. Χρειάζεται. Αλλά δεν αλλάξουν οι άλλοι όροι, δεν θα βρουν ποτέ ούτε τον πάτο. Βαρέλι της έργος. Έχω επιφυλάξει αν υπάρχει. Οπότε τη στιγμή που έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, δεν είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δικαιολογεί μια εθνοσυνέλευση, μια συντακτική εθνοσυνέλευση? Διότι πλέον έχουμε χάσει το μέτρο. Κοιτάξτε, αυτές είναι εκτιμήσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν πράγματι ένα κοινωνικό και πολιτικό σύστημα πίεζε σε αυτή την κατεύθυνση, ας το πούμε έτσι, τι θα έκανε και η πολιτική ηγεσία? Τι θα έκανε? Θα υποχωρούσε ή θα αντιστεκόταν, υποχωρούσε. Δεν νομίζω ότι στο μυαλό του Έλληνα αυτή τη στιγμή, μέσα στον πανικό, την κρίση, σας λέω την έλλειψη αυτογνωσίας, ποιος είμαι, που πάω, τι είμαι, κάπως ήμουνα, δεν είμαι έτσι, αλλιώς ζούσα, δεν πώς ζω, δεν ξέρω έτσι, ότι προέχει το θεσμικό μέρος. Έχει μπει ο Έλληνας σε μια προσπάθεια επιβίωσης με τον Α και τον Β τρόπο. Καταγγελίες δεν πρέπει, αλλά και επιβίωσης. Δεν τρελαίνεται για τους θεσμούς. Διότι σας θυμίζω ότι περάσαμε τον διαφωτισμό. Την εποχή δηλαδή που γινόταν η αστική ολοκλήρωση στις άλλες χώρες, εμείς είχαμε τουρκοκρατία. Και η αστική ολοκλήρωση σημαίνει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, εμπιστοσύνη στην κοινωνία των πολιτών κλπ. Κλπ. Αυτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Πρέπει να φτιαχτούν. Οπότε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πίεση σε αυτή την κατεύθυνση μια γενική ανατροπή. Περισσότερο στην αίσθηση ότι ο Έλληνας θέλει να περάσει κρίση για να κάνει τα ίδια. Δεν έχω την εντύπωση ότι ο Έλληνας θέλει να αλλάξει τίποτα. Και το βλέπεις ότι μέσα στην κρίση, στο αξιακό σύστημα, συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Δεν μου τζώνουν με τον ίδιο τρόπο, παρκάνουν με τον ίδιο τρόπο, βρίζουν με τον ίδιο τρόπο, μαλώνουν τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο, ξέρω. Σχεδιάζουμε τις διακοπές με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι ότι αλλάξαμε το αξιακό να μου, παιδί μου, εντάξει. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, τα φάγανε οι άλλοι, αλλά και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή. Βγάμε τα σκουπίδια έξω στον δρόμο. Να κάνουμε 10 κινήσεις ως πολίτες. Δεν τα βλέπω. Πριν φτάσουμε στην τελευταία ερώτηση. Ναι, δηλαδή πάμε σε αυτό το οποίο πέρα από την κρίση της δημοκρατίας έχουμε και μια πολιτική κρίση. Όπου ο πολίτης δεν ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα ως πρέπει. Αυτό είναι έτσι. Δηλαδή η δημοκρατία. Η υπάρχουσα δεν έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον πολίτη. Ο πολίτης δεν έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στη δημοκρατία και συνυπάρχουμε παραλλήλως βιώνονται στην πραγματικότητα. Παραλλήλως σχεδόν. Δηλαδή, έχω μια δημοκρατία, εγώ το είπα προχθές σε μια εκδήλωση, θυμόσαν μερικοί. Λέω δημοκρατία μας είναι κουφή, είναι μουγκή, είναι κουτσή. Έτσι εξηγούσα γιατί είναι αυτό. Όχι, λέει, δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Δεν πάει να πει ότι έχουμε βρει το άλλο πολίτευμα. Δεν πάει να πει ότι θα φύγω δημοκρατία και θα πάμε
σε ζητήματα αυταρχικά ή δικτατορικά. Αλλά πρέπει να τη διορθώσουμε. Την ποιότητα της δημοκρατίας να τη φτιάξουμε. Πώς θα φτιαχτεί αν δεν συμβάλλουν οι πολίτες? Πώς θα γίνει? Οι πολίτες σου λένε δεν έχουμε εμπιστοσύνη, η δημοκρατία σου λέει που είσαι. Χανόμαστε. Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως για. Αναφερθήκατε στο ΕΣΠΑ. Θέλω να ρωτήσω, ως πότε θα ζούμε μια δανεική ζωή, όχι από τη Δανία. Δηλαδή, πού μπαίνει μια τελεία στο δανεισμό γενικότερα και αν νιώθετε ακυρωμένος από το χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο έχει τη δύναμη να τυπώνει χρήματα. Σαν ιδιώτες δηλαδή. Το δεύτερο ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι ζήτημα λειτουργίας του καπιταλισμού. Όταν είχε κρίση η Αμερική, ο Ομπάμα τύπωσε χρήμα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να τυπώσει χρήμα. Δεν μπορεί να πει ότι ήταν μια μαγική λύση. Πάλι θα μπορούσε να χειροτερεύσει τη δημοσιονομική κατάσταση, θα μπορούσε να κάνει καλύτερη κοινωνική πολιτική. Πάλι θα εξαρτιόταν από τον πολιτικό χώρο, δηλαδή την πολιτική ηγεσία. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, πώς το είπατε ακριβώς το ερώτημα? Το ερώτημα είναι ανοιχτό για να το πάρετε και να το κάνετε ό,τι θέλετε. ΕΣΠΑ και δανεική ζωή. Ναι, κοιτάξτε να δείτε το θέμα της δανεικής ζωής. Το θέμα της δανεικής ζωής τι είναι? Είναι ότι δεν κάνει ο καθένας μόνος του στο οικογενειακό επίπεδο, στη γειτονιά του, στην κοινότητα, στο κράτος, ένα ισοζύγιο ανάμεσα αυτά παράει σε αυτά που καταναλώνεις, που έχεις και αυτά που ζητάς. Δεν το κάνεις. Το είχαμε μάθει να ζούμε άσχετα, να δούμε τι θα προκύψει. Είμαστε ζορμπάδες σας. Τώρα πώς ζορμπάς και αυτοκτονείς και παθαίνεις, παίρνεις κάποια κατάθλιψη, είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, η αυτογνωσία μας έχει καταστραφεί τελείως. Δεν ξέρουμε τι είμαστε δηλαδή προφίλ του Έλληνα. Άρα λοιπόν ο Έλληνας είχε μάθει για ιστορικούς λόγους, θα σας πω, ότι επειδή αλλάζανε, σκεφτείτε, 38 χρόνια δημοκρατία, έτσι, αυτή που έχουμε. Παλιά είχαμε κάθε 5 χρόνια κάτι κακό γινόταν. Οπότε έχουμε μάθει να ζούμε με το εφήμερο, ότι αύριο, παιδιά, να περάσουμε καλά, αύριο δεν ξέρουμε μεθαύριο τι θα γίνει. Ναι, αλλά δεν μπορεί να οργανωθεί έτσι ένα κράτος. Ένα κράτος μπορεί να οργανωθεί έτσι, να σκέψει το αύριο. Έτσι λοιπόν ζούσαμε με αυτόν τον τρόπο, ότι κάτι θα γίνει, ας την οργάνωση, ας τους κανόνες, ας τα όρια, κάτι θα γίνει. Και θα τις καπουλάρουν. Και καλοκαίρι και έχουμε ήλιο και έχουμε θάλασσα. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να τα χάσουμε όλα αυτά. Είμαι υπέρ να τα οργανώσουμε, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δηλαδή, τι παράγουμε, πώς παράγουμε, πώς κατανέμουμε. Γιατί μπορεί να παράγετε για να κατανέμετε λάθος, έτσι. Και τι χρειαζόμαστε. Αν από την άλλη μεριά κάνεις μια λελογημένη δανειακή πολιτική, γιατί θέλεις να κάνεις κοινωνική πολιτική, όχι να παίρνεις δάνεια να αγοράσεις το τέταρτο αυτοκίνητο, να τα παίρνουν τα θαλασσοδάνεια οι διάφοροι. Έτσι και λοιπά. Είναι άλλο ζήτημα. Αλλά αυτό απαιτεί, επαναλαμβάνω, σχεδιασμό. Πού θέλεις, τι είναι η πολιτική? Η πολιτική είναι ιεράξη, προτεραιότητες και χρόνος. Δηλαδή, πώς τα έχεις βάλει σε σειρά, τι δίνεις στο καθένα ως ισχύ και πότε το κάνεις. Αυτό εννοώ. Στην Ελλάδα δεν γίνεται. Τι θα βοηθήσεις? Εγώ το λέω και στους φοιτητές μου. Έχεις μία πίστοση. Μία πίστοση. Κοινωνικό λειτουργό, δάσκαλο ή αστυνόμο. Τι θες να προσλάβεις? Αν ρωτήσεις την ελληνική κοινωνία, 99% αστυνόμων. Η ίδια κοινωνία που σου λέμε κατά της καταστολής. Ο κοινωνικός λειτουργός είναι που θα ράψει το κοινωνικό ιστό, η κοινωνική συνοχή, ο δάσκαλος που θα σου μάθει στα παιδιά σου γράμματα. Οι διαφορετικές λειτουργίες. Άρα αυτά πρέπει να τα βάλεις σε τάξη. Για να ξέρεις ως κοινωνία, ως πολιτεία, ότι εγώ εκεί θα ρίξω το βάρος, με αυτό το χρόνο, σε αυτό το διάστημα, δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Θα ζητήσω λεφτά για αυτά. Όχι για τις διάφορες εταιρείες. ΜΚΟ, τα τρώνε από εδώ, τα τρώνε από εκεί. Μάλιστα. Κοινωνική και πολιτική και κοινωνική πρόνοια. Σε τι βαθμό βλέπετε ότι συνυπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, είχαμε κρίση του κοινωνικού κράτους, όχι στην Ελλάδα μόνο. Σκεφτείτε ότι είχε η Σουηδία κρίση του κοινωνικού κράτους. Και σιγά σιγά πάμε σε μια κοινωνία του ενός πέμπτου, που σημαίνει το ένας θα επιβιώνει και τέσσερις θα παίζεται. Παλιά ήταν τριχοτομημένος ο κόσμος, ήταν δηλαδή βολεμένοι, χαμένοι και οι ανασφαλείς. Οι ανασφαλείς ήταν αυτοί που θέλουν να γίνουν βολεμένοι, αλλά τώρα αυτοί θα πάνε με την άλλη μεριά, θα γίνουν χαμένοι. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή κοινωνικό κράτος βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Σε πολλές χώρες, στην Ελλάδα όχι ακόμα, παίρνει ένα ποινικό χαρακτήρα, δηλαδή θα σου δώσω τα επιδόματα, το παιδί σου δεν έχει να τον παίρνει ναρκωτικά. Ή αν δεν καταδικαστεί σε κλίμα, αρχίζει να παίρνει δηλαδή ένα χαρακτήρα ποινικό, ποινικοπρονιακό το λέμε. Εν πάση περιπτώσει,
Το θέμα είναι άλλο, αν εμείς ο καθένας από εμάς έχει μπει στη λογική ότι πρέπει να φάει τον πλαϊνό του, δηλαδή να αποκλείσουμε τους αποκλεισμένους. Λες, έχουμε κρίση. Ωραία. Σε ποιο θα τη χρεώσουμε? Χρεώσουμε να πει στη δουλειά, στο έτσι. Στους ξένους, στους αποφυλακισμένους, στους χρήστες, στις οροθετικές. Δηλαδή, ήδη αποκλεισμένους, τους ξανααποκλείουμε. Γιατί είναι εύκολο. Το χρεώνεις όλο εκεί, λες, αν δεν ήταν αυτοί όλοι, θα είχαμε καλύτερα επιδόματα, καλύτερους μισθούς. Άμα έτσι φτιάχνει την κοινωνία όμως, αν μπούμε σε αυτή τη λογική, γιατί μετά εγώ θα αρχίσω να λέω ότι δεν μου αρέσουν οι ψηλοί, οι άλλοι δεν του αρέσουν οι καταγόμενα εντάδε περιοχή και θα γίνουμε να κάνουμε να γίνουμε. Άρα η κοινωνία πρέπει να δείξει αυτή τη στιγμή την αλληλεγγύη, όπως είπατε, με ποιο τρόπο και όχι μεγάλα λόγια θα μπορέσει η κοινωνία να κρατηθεί όρθια. Όχι να περιμένει το κράτος να τη βοηθήσει. Πώς είμαστε από χρόνο και από χρόνο? Όχι, έχουμε τελειώσει το χρόνο. Δύο ώρα. Μία τελευταία ερώτηση. Ναι, μία ερώτηση. Σε ρωτήσω εσύ εγώ. Δεν κάνω. Μάλιστα. Σαν κύριε Πανούση, βουλευτή τη Δημοκρατική Αριστερά, θέλω να σα ρωτήσω κάτι σχετικά με το όνομα του κόμματό σα. Ποιε είναι οι δημοκρατικέ διαδικασίε που ακολουθείτε και λειτουργείτε με τα μέλη σα για να δικαιολογείτε την ύπαρξη αυτού του ονόματο? Εγώ θα έλεγα, θα αντέστρεφα την ερώτηση. Ποιες νομίζω ότι είναι αυτές που δεν το δικαιολογούν? Δηλαδή, θέλω να πω, εντάξει, δημοκρατική αριστερά, αν το δεις ως τίτλο, θα έλεγες ότι υπάρχει μια αντιδημοκρατική αριστερά και εσείς η δημοκρατική αριστερά. Και αυτό μας το καταλογίζουν τα άλλα κομμάτια της αριστεράς. Είναι σαν να λέμε ότι εμείς είμαστε δημοκρατική αριστερά, εσείς δεν είναι. Όχι, δεν είστε αριστεροί, δεν είστε δημοκράτες. Άρα, βάζοντας αυτόν τον τίτλο, δείξαμε ότι εμείς είμαστε υπέρ των δημοκρατικών διαδικασιών, υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της συλλογικότητας κλπ. Και νομίζω το κάνουμε. Ότι θα υπάρχουν εξαιρέσεις, στιγμές. Παραλαμβάνω, το μεγαλύτερο μέρος της δημοκρατικής αριστεράς έχει περάσει και από τα άλλα κόμματα της αριστεράς. Άρα υπάρχει μια κουλτούρα στον τρόπο που χειρίζονται τη διαφωνία, έτσι, διαφορετική άποψη. Αλλά αυτή η κουλτούρα δεν οδηγεί στο να αισθάνομαι εγώ, ο οποίος δεν ήμουν ποτέ σε αριστερά κόμματα, να αισθάνομαι ότι με καταπιέζει κάποιος ή με καθοδηγεί, με απειλεί, με εκβιάζει. Όπως ξέρετε, έχω καταψηφίσει διάφορα πράγματα και μόνος μου. Έτσι. Δεν μου ετέθη ποτέ ζήτημα ότι ο κ. Κουβέλης μου, το κόμμα μου, φέρνει το κεφάλι σου για να το κόψω. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι στο βαθμό που συνεννοούμαστε αυτή τη χώρα τι εννοούμε δημοκρατία, γιατί δεν είναι και αυτονόητο ότι όλοι συμφωνούμε στο τι είναι ακριβώς η δημοκρατία, γενικώς όχι η δημοκρατία μες στα κόμματα. Δημοκρατική αριστερά τιμά το τίτλο της, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και παραλαμβάνω, δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι τα άλλα κόμματα της αριστεράς είναι αντιδημοκρατικά. Εντάξει, θα ήταν και η ερώτηση που σας κάνουμε. Είναι, δεν είναι για να δείξουμε ή να αποκαλύψουμε δήθεν ότι εσείς είστε υποκριτές που λέτε δημοκρατική αριστερά, ενώ οι άλλοι δεν είναι κλπ. Κατά κάποιο τρόπο θεωρούμε ότι γενικότερα τα κόμματα δεν είναι δημοκρατικά. Α, μιλάτε για συγκομματική αντιπολίτευση. Και έχουν. Συγκομματική δημοκρατία. Και έχουν αρχηγικό στυλ. Αλλά σας δίνουμε την ευκαιρία να μας πείτε τι είναι αυτό το ιδιαίτερο που έχετε εσείς. Το δημοκρατικότερο. Δεν λέμε η δημοκρατικότερη αριστερά, η δημοκρατική αριστερά. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι δύσκολο γιατί πάει λίγο στην ψυχανάλυση. Έχουμε ένα πολύ ήπιο λόγο. Όχι, και τι διαδικασίες σας. Έχουμε έναν ήπιο λόγο. Ένα συνετό λόγο. Δεν βρίζουμε. Μας βρίζουν και δεν βρίζουμε. Αν δείτε να έχω βρίσει εγώ ποτέ κανέναν ή ο πρόεδρος του Λέντζη, του κόσμου του χαρακτηρισμού, δεν αντιδρούμε έτσι. Συνεδριάζουμε κάθε εβδομάδα την Εκθελιστική Επιτροπή, κάθε εβδομάδα η κοινοβουλευτική ομάδα. Συζητάμε τα θέματα. Δεν πάμε, συμφωνούμε έτσι. Δεν έχουμε όμως τις παλιές αρρώσεις, τις φράξεις, όχι μειοψηφίες με την έννοια. Βέβαια, εμείς οι τρεις με ψηφούμε, αλλά δεν πάει να πει ότι έχουμε φτιάξει κάτι άλλο. Ούτε δεν βλέπεις τον πρόεδρο γιατί έχει περικυκλωθεί από τέσσερις αυλικούς, ας πούμε, κλπ. Χωρίς μίντια, χωρίς δεν καταφέρει να δείχνει ένα παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, μπορεί να διαφωνείς πολιτικά και να πεις: εγώ διαφωνώ το ότι έχετε μπει σε αυτήν την ιστορία της συγκυβέρνησης. Αλλά σε ζητήματα πολιτικής ηθικής, ας το πούμε έτσι, δεν εμφανίζει η δημοκρατική αριστερά κάποιες ρογμές ώστε να πεις ότι δεν συνεδριάζουν ποτέ. Όποιος μιλάει, παίρνει το κεφάλι κλπ. Επαναλαμβάνω και τα άλλα κόμματα μπορεί να είναι έτσι, έτσι. Δεν κατηγορώ τα άλλα κόμματα. Το ζήτημα όμως της κομματικής δημοκρατίας επί της αρχής, τα προκειμένα δημοκρατικής αριστεράς, πρέπει να είναι σημαντικό στοιχείο της συνταγματικής αναθεώρησης. Δηλαδή, αν θες τα κόμματα, θα τα βάζεις να λειτουργήσουν.
Καλά. Μα κουνάει το δάχτυλο και τώρα. Όχι, θέλω να πω ότι επιβεβαιώνω. Επιβεβαιώνω αυτό που είπατε. Τη κομματική δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, έχουμε μια κοινοβουλευτική κομματική δημοκρατία. Έτσι, με κόμματα λειτουργεί αυτή η δημοκρατία. Δεν μπορεί να λες ότι στηρίζομαι στα κόμματα και τα κόμματα να στηρίζουν στον αέρα. Άρα, μέσα στην δημοκρατική αναθεώρηση πρέπει να μπει έντονα το στοιχείο τη κομματική δημοκρατία. Αν και θέμα κουλτούρα, πειράζει. Δηλαδή, στα άλλα κόμματα τη Ευρώπη δεν γίνεται διαφωνίε. Βλέπει, δεν είναι αυτό που επικρατεί. Θέλει λίγο κουλτούρα. Σηκώνει και άλλη ερώτηση, αλλά τι να κάνω τώρα. Αφήστε, δεν έχουμε και άλλη ευκαιρία. Ωραία. Σα κάνω και εγώ μια μικρή παρένθεση για τα σχέδια Αθηνά. Θεωρείτε ότι μειώνονται οι ανθρωπιστικέ επιστήμε και τα αντικειμενικά μειώνονται οι ανθρωπιστικέ επιστήμε βάσει του σχεδίου Αθηνά. Και αυξάνονται οι οικονομοτεχνικές. Φτάνουμε σε ένα επίπεδο που θέλουμε ένα λαό να μην σκέφτεται και να πράττει. Να σας πω κάτι. Εγώ τώρα είπα η Αθηνούλα και μάλιστα Αθηνούλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι εικονική πραγματικότητα ότι υπάρχει σχέδιο. Έχει αλλάξει 20 φορές. Παίρνει μία έδρα, πάει στην άλλη. Άρα δεν υπάρχει σχέδιο. Εγώ δηλαδή δεν είχε κάποιο αυτό το σχέδιο που λέτε. Θα διαφωνούσα, αλλά θα μπορούσα να μιλήσω μαζί του. Αν πει, κοιτάξτε. Το μέλλον είναι τεχνοκρατικό, το μέλλον είναι τεχνικό, είναι οικονομικό. Εντάξει, να βγάλουμε και 5 φιλοσόφους, δεν τους χρειαζόμαστε. Θα διαφωνούσα και θα με. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι. Έχω γράψει ότι είναι ένα μαυρογιαλούρικο σχέδιο για να εξυπηρετήσει διαφόρους ανθρώπους και διάφορα πολιτικές φιλοδοξίες. Δεν έχει καμία γραμμή. Σου λέω, ερχόταν άλλοι γιατί θέλω 10 θεολογικές στη χώρα, διότι είμαστε η πατρίδα, ξέρω εγώ κλπ. Η χριστιανική κλπ. Θα πω διαφωνώ, αλλά δεν καταλαβαίνει τι θέλω να κάνω. Φεύγουν το μεσολόγιο, πάνε στο αγρίο. Φεύγουν το αγρίο, το πάνε στην άφρο. Φεύγουν την άφρο, το αλλάζει το όνομα, αλλάζει την κατεύθυνση, αλλάζει. Πάει ένα Μητροπολίτη, το αλλάζει. Πάει ένα Δημούργο, το αλλάζει. Μη συγχωρείτε τώρα αυτό. Είναι κοπτοραπτική, δεν είναι σχέδιο. Στην τύχη είναι όλα αυτά ρίγμενα. Τώρα από εκεί πέρα. Αν έγιναν όλα αυτά, η κρίση, αν κάναμε την συγκυβέρνηση για να ξαναγεννήσουμε μαυρογιαλούρου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχω βασική διαφορή. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σα. Εγώ σα ευχαριστώ. Νομίζω. Ήταν άνετη συζήτηση και τα είπα μόνο. Να είστε καλά.